Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα δοκιμάζουμε το DJI Mavic 3 Classic. Έχουμε δει το DJI Mavic 3, έχουμε δει και άλλα drone, τα mini φυσικά, όπου έχουμε και τα περισσότερα θέματα στο κανάλι, αλλά σήμερα θα δούμε μια εναλλακτική λύση η οποία έρχεται πάνω από το R3 και κάτω από το Mavic 3 Pro που κυκλοφορεί πλέον, αλλά και το Mavic 3 που είναι με τις δύο κάμερες. Το συγκεκριμένο έχει μία κάμερα, Hasselblad είναι ο φακός, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα και είναι στην πλατφόρμα του Mavic 3, δηλαδή το σκάφος είναι το Mavic 3. Άρα και Mavic 3 και Mavic 3 Classic και Mavic 3 Pro έχουν το ίδιο σκαρί. Θα πάμε να κάνουμε μία πτήση γρήγορη, έχει και πολύ αέρα σήμερα, αλλά δεν τίθεται θέμα, μιλάμε για ένα μεγάλο drone. Θα κάνουμε ένα κύκλο, θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και θα συζητήσουμε για τα θετικά αυτού του drone και για την λύση, την καλύτερη λύση από το R3, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Έχουμε συνδεθεί, έχουμε δορυφόρους, θα τα βάλω όλα στο auto, αλλά θα το αλλάξω αυτό και θα το βάλω 30 για να είμαστε παντού τα ίδια. Θα σιγουρευτώ ότι είμαι auto και στις φωτογραφίες. Εντάξει. Και πάμε να απογειωθούμε. Το Mavic 3 Classic είναι στον αέρα. Θα το γυρίσω και μία προς τα δω για να δούμε την κάμερα του Mavic 3 Classic, η οποία είναι με Hasselblad φακό μονή, όχι διπλή όπως είναι το Mavic 3, αλλά και τριπλή όπως είναι το Mavic 3 Pro. Όμως έχουμε την ποιότητα του φακού αυτού και πάμε να κάνουμε μια γρήγορη πτήση. Όπως βλέπετε, μπορεί να ακούγεται και στο μικρόφωνο, έχει τόσο αέρα, κουνιέται λίγο, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πτήση μας. Φεύγουμε σιγά σιγά προς τα πίσω για να γυρίσουμε. Δεν θα κάνουμε κάτι το φανταστικό, εδώ τριγύρω. Θα ανέβουμε λίγο ψηλά, strong wing κατευθείαν, έχει αρκετό αέρα, θέλω λιγάκι να πάρω μερικά πλάνα έτσι για να δούμε τα χρώματα. Θα κατευθυνθώ προς το κλασικό οικόπεδο εδώ πέρα, το οποίο ακόμα είναι οικόπεδο. Θα δούμε λίγο τις τα χρώματα, εδώ που έχει το πράσινο, το μπλε με τον ουρανό κτλ. Και θα βγάλουμε και μερικές φωτογραφίες. Το Mavic 3 Classic είναι η καλύτερη επιλογή, ένα σκαλί παραπάνω από το R3 με καλύτερο φακό, απλά το R3 έχει το διπλό φακό. Το Mavic 3 Classic δεν τον έχει αυτό το φακό, αλλά έχει πολύ ανώτερη ποιότητα. Γυρνάω λίγο από εδώ για να βγάλω εδώ που έχει και τις σκιές και φαίνονται κάτω, να βγάλω και μερικές φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Η τιμή στο Mavic 3 Classic φυσικά είναι λίγο μεγαλύτερη. Έχουμε όλα τα mode που έχουμε και στα υπόλοιπα νέα drone της DJI, πανόραμα, slow motion κτλ, night mode, quick shot, master shot, στα πάντα. Δεν θα ξαναπάω πάλι να αναφέρομαι στα ίδια. Και έχει το, ας πούμε, πρόσθετο καλό ότι είναι στην πλατφόρμα του Mavic 3. Είναι ένα drone, θα έρθω πίσω τώρα γιατί θέλω να κάνουμε έτσι, να πούμε 2-3 πράγματα, δεν χρειάζεται να είμαστε στον αέρα. Είναι ένα drone το οποίο, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένα σκαρί το οποίο έχει αποδείξει την αξία του. Η πλατφόρμα του Mavic 3 δεν ξέρω πόσο εύκολα θα αποσυρθεί
λέγοντας πόσο εύκολα θα βγάλουν Mavic 4 και τι θα δούμε. Σίγουρα θα βγάλουν, αλλά τι θα βγάλουν, τι θα δούμε πραγματικά στο Mavic 4, γιατί σαν πλατφόρμα το Mavic 3 έχει αποδείξει την αξία του και σε καιρό και σε σταθερότητα και σε πτυτική ικανότητα και σε όλα. Από εκεί και πέρα παίζουμε εντός εισαγωγικών ουσιαστικά με τις κάμερες και έρχομαι σιγά σιγά, όπως βλέπετε παιδιά, παρόλο που Mavic 3 και έχουμε μεγάλο σκάφος με C1 label φυσικά, εδώ που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αέρα, αλλά βλέπετε, ίσως μάλλον να είδατε, ότι όπως ερχότανε ήταν σχεδόν γυρμένο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει φυσικά χωρίς κανένα πρόβλημα και με τα σχετικά βέβαια alarm για wind warnings και τα λοιπά. Η σταθερότητα ενός τέτοιου drone, και θα κατέβω τώρα για να μην έχουμε το θόρυβο, προσγειωθήκαμε. Η σταθερότητα λοιπόν ενός τέτοιου drone είναι πολύ πολύ καλύτερη από τα mini drone. Αυτές τις μέρες που διανύουμε έχουμε υψηλούς ανέμους για κάποιο λόγο. Έχω φορτίσει εδώ και 2 μέρες το Mini 4 Pro. Δεν το πετάω, όχι γιατί δεν πετάει, όχι γιατί θα έχει πρόβλημα, αλλά γιατί θα είμαι συνέχεια με wind warnings. Και θα πρέπει, ας πούμε, να έχεις και άλλο ένα πράγμα στο μυαλό σου, τον καιρό. Οπότε καλύτερα είναι, ειδικά για αυτούς τους φίλους που ξεκινάνε τώρα, να κοιτάνε τον καιρό και να πετάνε σε συνθήκες οι οποίες είναι έτσι καλές, ούτως ώστε να βγάζουν ένα παράγοντα σκέψης από το μυαλό τους, ο οποίος είναι ο καιρός. Άμα είναι όλα τζάμι, ας πούμε, δεν σκέφτεσαι τον καιρό, σκέφτεσαι το πού θα πας, πώς θα πετάξεις, τι θα βγάλεις κτλ. Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουμε προβλήματα με καιρούς, όπως και στο R3 δεν έχουμε προβλήματα με καιρούς, είναι πολύ δυνατό drone. Απλά το συγκεκριμένο, το Mavic 3 Classic, έχει το προτέρημα, όπως είπα και πριν και θα ξαναπώ, γιατί αυτή ουσιαστικά είναι η διαφορά και εκεί πέρα επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας, είναι η κάμερα. Το R3 έχει καλή κάμερα, αλλά δεν είναι ο φακός Hasselblad και θα πρέπει να δείτε από κοντά, ακόμα και στο βίντεο που θα σας βάλω και θα παίξουν τα βίντεο που τραβήξαμε τώρα στη μικρή πτήση που κάναμε και τις φωτογραφίες, θα δείτε διαφορά, αλλά θα πεις εντάξει δεν είναι και τόσο. Εάν το δεις στο αρχείο κανονικά από τον υπολογιστή, εκεί πραγματικά είναι που θα δεις τη διαφορά. Φυσικά το Mavic 3 Classic έρχεται με την μπαταρία τη μεγάλη, η οποία κρατάει πάρα πολύ ώρα, 40 λεπτά. Έχουμε 360 μοίρες optical avoidance, έχουμε night mode για νυχτερινές λήψεις, οι οποίες είναι πραγματικά, δεν νομίζω να υπάρχει σύγκριση, ειδικά στο κομμάτι των νυχτερινών λήψεων δεν υπάρχει σύγκριση. Έχουμε διάφραγμα F, δηλαδή, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίζουμε, άρα δεν χρειαζόμαστε ND filters. Μπορείς να ρυθμίσεις το F από 2,8 και να το μικρύνεις ούτως ώστε να μπορείς να βγάλεις και το μεσημέρι βίντεο και φωτογραφίες χωρίς την ανάγκη των ND filtron και με χαμηλά frame rates. Φυσικά ο αισθητήρας δεν είναι ίντσα, είναι παραπάνω από ίντσα, που σημαίνει ότι το φως που μπαίνει μέσα είναι πολύ περισσότερο ακόμα και από ίντσα, που ήταν το R2S να σας θυμίσω, και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε φοβερές νυχτερινές λήψεις. Πραγματικά κάνει τη νύχτα μέρα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα Mavic, όχι μόνο στο Classic, και στο Mavic 3, και στο Mavic 3 Classic, και στο Mavic 3 Pro έχουμε τα ίδια φοβερά αποτελέσματα στις νυχτερινές λήψεις, φωτογραφίες ή βίντεο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα drone, εδώ πέρα εγώ το πετάω όπως βλέπετε με το απλό τον E1, θεωρώ ότι είναι ένα drone το οποίο πρέπει να το σκεφτείτε όταν και αν έρθει η στιγμή να αποκτήσετε ή να αναβαθμίσετε drone, γιατί όπως σας είπα είναι ένα βήμα πάνω από το R3. Η σταθερότητα της πλατφόρμας Mavic 3, το σκαρί δηλαδή, δεν συγκρίνεται. Και με R3, καλά, τα μην τα βάζω στην άκρη, γιατί είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, η οποία είναι κατηγορία ειδικού σκοπού, αν θέλετε. Είναι το drone που το παίρνουμε και το πάμε όπου θέλουμε, απογειωνόμαστε από όπου θέλουμε. Τα mini είναι ειδική κατηγορία drone, τα οποία αυτό δεν σημαίνει κάτι αρνητικό, ίσα ίσα που είναι θετικό.
χωρίς μίνι προσωπικά δεν μπορώ, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να σηκώσεις μεγάλο drone. Θέλεις μίνι. Οπότε το μίνι είναι μια ειδική κατηγορία για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στη διαδικασία. Απαραίτητη, θα έλεγα, να υπάρχει πάντα και ένα μίνι στην άκρη, αλλά όταν είναι να θέλουμε άρτιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανέβουμε κατηγορία, και η μεσαία κατηγορία που είναι το R3, και αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, είναι το Mavic 3 Classic, το οποίο το είδαμε και εδώ και θεωρώ ότι πραγματικά δίνει διαφορά στα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, τις σκέψεις σας για το Mavic 3 Classic. Θα κάνατε την κίνηση, δεν θα την κάνατε, για αναβάθμιση ή για αγορά πρώτη. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι νέος πιλότος, χειριστής drone. Είναι C1, χρειάζεται α1, α3, εγγραφή στην IPA, όπως και το R3 δηλαδή. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!